Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Ελπίζω να βρω τα πάντα, ό,τι μου αρέσει. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Βάλε το κοκκινό φουστάνι. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Που λέει παρουσιάστρια, που λέει εσύ κάτι, που λέμε τα ούλα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Καλέ, Βούλα, εσύ με παίρνεις τηλέφωνο. Κάει και το κινητό. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Βλέπω πολλά λάθη στην εικόνα σου αρχικά. Τι έγινε, έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε. Βγάλε τα παπούτσια της βάφτισης, πάρε μια τσάντα βραδινή για να είναι οκ, το σύνολο και να είσαι σωστή, να πάρεις 10. Χαλάει λίγο την ατμόσφαιρα και με ενοχλεί αυτό. Μου θυμίζει λίγο τραπεζομάντιλα, να σου πω την αλήθεια. Μια για μπουζούκια δηλαδή. Δεν πιστεύω να με παρεξηγήσει. Έτσι είναι το παιχνίδι. Μ' αρέσει το στυλάκι σου. Αρέσει. Εντάξει, με το δικό σου σκετό, αλλά... Εντάξει, εγώ είμαι μια δυναμική γυναίκα, η οποία δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Το σκουλαρίκι θα προτιμούσα το φίδι. Όμοιο στον όμοιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν που δεν με γνωρίζει να μιλάει άσχημα για το πρόσωπό μου. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι η... Τη Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Σηκάτη σε επαγγελματικό πάρτι. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 19χρονη Μαρίνα. Καλά, εγώ και η Δεσποινής Διευθυντής γυρίσατε! Έκανε τις αγορές της στις Αχαρνές. Θαυμάστε με. Εντάξει, έχετε πάθει σοκ. Στο παιχνίδι των φακέλων δεν ρίσκαρε και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 8 πολύτιμα λεπτά. Όχι ρε Φάνη. Δεν πρόλαβε το κομμωτήριο, όμως βγήκε με κέφι στην πασαρέλα, κρίθηκε. Δεν ήταν τόσο λαμπερή και τόσο σηκάτη όσο θα έπρεπε. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Χθες Τρίτη, η 61 ετών Μαρία έκανε τα ψώνια της στον Πειραιά. Είμαι και λίγο διατηρητέα, τώρα σαν την Ακρόπολη. Τον Παρθενώνα. Ρίσκαρε και κέρδισε 6 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Συν 6 λεπτά! Ολοκλήρωσε τις αγορές της και βγήκε με άνεση στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Ήταν σηκάτη, αλλά επάνω της είχε υπερπληροφόρηση. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Βούλας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ελάτε, σας έφερα και φυσικά καγίνης. Πάμε μέσα. Γεια σου, Βούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε. Βούλα, Στάσου, φιστίκια! Η Βούλα για χρόνια έχει δικό της κατάστημα με ρούχα, ενώ φέτος ετοιμάζεται να ανοίξει καφέ. Έχει δύο γιους και μια εγγονή, αλλά δεν νιώθει γιαγιά και όταν πηγαίνουν στις κούνιες την περνάνε για μαμά. Ο σύντροφός της είναι λαϊκός τραγουδιστής, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της περπατάει και κολυμπάει ακόμα και το χειμώνα. Τελικά το φιστίκι που κόλλαγε. Το φιστικάκι εγγονή σας το έφερα για να σας φέρω αέρα από το νησί μας στην Αίγινα. Η κάθε μία τελικά έχει φέρει κάτι και από το νησί της. Εγώ από τη Χίο, εσύ από την Αίγινα. Ωραία, πάμε καλά. Τώρα θα σας δείξω κάποια κομμάτια τα οποία είναι από τα αγαπημένα μου. Αυτό. Τρελό κέφι. Είναι πολύ αγαπημένο μου γιατί το έχει φλέξει η μητέρα μου. Μπλούζα αράχνη, όπως λέμε, γυναίκα αράχνη. Φοριέται, μπορώ να πω, και χειμώνα και καλοκαίρι. Φοριέται όλες τις εποχές. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ αγαπημένο.
Χειμώνα δεν φοριέται. Πρέπει να βάλεις από μέσα ένα ζιβάγκο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ έντονο κομμάτι. Με ένταση και στο χρώμα, άρα θα σου έλεγα να μην το φορέσεις το χειμώνα, δεν θα φαίνεσαι καλοντυμένη. Το καλοκαίρι όμως είναι πολύ ωραίο. Λόγω χρώματος πηγαίνει πάρα πολύ με τα τζιν που έχω. Και? Και με το καλό ντύσιμο με ένα δερμάτινο και με πανωφόρι, πάει με όλα τα πανωφόρια από πάνω. Όχι και καλό ντύσιμο τώρα το σουρωτήρι. Τι γάζωσε! Το επόμενο ρούχο είναι και αυτό πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και έχει συναισθηματική αξία για μένα. Γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου, αλλά είναι κυρίως γιατί το φόρεσα στο πρώτο live του συντρόφου μου. Insta. Που είναι ο Σπύρος ο Λεούσης. Α, ακουστά τον έχω, τον Σπύρο τον Λεούση. Ποιον? Και έχει κάνει το Ντουμπάι. Το έχει χτίσει. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη με αυτό το κομμάτι. Φεύγω για Ντουμπάι, bye μωρό μου, bye. Αυτό. Αυτό είναι, αχ, είναι τέλειο τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ όλα σου η φόρμα. Είναι γυαλιστερή, αλλά δεν είναι καθόλου έντονη. Δηλαδή και θα λάμπεις, θα είσαι σύζυγος τραγουδιστή και δεν θα είσαι και πάρα πολύ υπερβολική. Μια χαρά, μου αρέσει.